Κοιτάξτε, χθες είχαμε ένα τεράστιο φοιτητικό συλλαλητήριο που βούλιαξε κυριολεκτικά όλη την Αθήνα. Λέει, ο κύριος Γεωργίου, δεν ξέρω και αν ήταν φοιτητές, είπε. Τον άκουσα να το λέει ξεκάθαρα. Όταν του είπα ότι ήταν μεγαλειώδες, είπε: δεν ξέρω αν ήταν όλοι φοιτητές. Δεν σας παρεμηνεύω, κύριε Γεωργίου, έτσι το υπενθυμίζω για να το βάλω στην κουβέντα λίγο να το απαντήσει ο κύριος Κωνσταντής. Νομίζω αποδεικνύεται από πάρα πολλές φωτογραφίες. Εντάξει, ίσως αν ήταν ο κύριος Γεωργίου στην πορεία. Ο κύριος Γεωργίου δεν ήταν στην πορεία. Εγώ δεν είπα ότι. Ναι, ελάτε. Η ΔΑΠ ούτως ή άλλως έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα στους φοιτητές. Από αυτά που κρατάγατε. Η ΔΑΠ έχει χάσει ούτως ή άλλως την επαφή με την πραγματικότητα στους φοιτητές. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, μια μικρή ομαδούλα δεν μπορεί να μαυρώσει ένα μεγαλειώδη αγώνα που είναι δίκαιος, που είναι αναγκαίος. Η ΔΑΠ ούτως ή άλλως έχει συνηθίσει να χαίρεται με τέτοια. Όπως επίσης και να καλεί την αστυνομία, όπως η νομική της Κομωτινής, για να ξυλοφορτώσει και να συλλάβει φοιτητές. Από εκεί και πέρα, το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών. Οι χιλιάδες που ήταν χθες στον δρόμο το αποδεικνύουν. Και θα ήταν χρήσιμο να έρθουν και στη δημόσια τηλεόραση οι ίδιοι οι φοιτητές για να μεταφέρουν τις απόψεις τους και όχι εκπρόσωποι νεολαίων που δεν υπάρχουν στα πανεπιστήμια ή εκπρόσωποι νεολαίων που δεν εκφράζουν σίγουρα τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών που αντιδρά. Από εκεί και πέρα, το νομοσχέδιο φέρνει 4 αντιδραστικές τομές. Mm-hmm. Η πρώτη αφορά τον τρόπο εισαγωγής που είναι άνισος, με διαφορετική βάση εισαγωγής στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μάλιστα από τα ιδιωτικά σχολεία χωρίς και καμία βάση εισαγωγής. Πρακτικά, με 120.000 ευρώ μπορείς να γίνεις γιατρός. Επειδή το έβαλα και εγώ και ειλικρινώς με ανησυχεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν κάποιος έχει τελειώσει το σχολείο με 9, δεν θα πάρει αργότερα και πολύ τα γράμματα για να φτάσει σε ένα σημείο την επιστήμη που να με κάνει καλά. Από την άλλη, να το πω, κάποιος ο οποίος τελειώνει το σχολείο με το ζόρι με 6 και 7 και 8. Θα θέλει να γίνει γιατρός. Θέλω να πω, μπορεί να έχει κάποια άλλα όνειρα ο άνθρωπος. Και δεν το λέω ούτε ταξικά, ούτε ηρωνικά, ούτε με έναν ελιτισμό. Το λέω στη βάση της λογικής και της παρατήρησης της πραγματικότητας. Το θέμα είναι η επιλογή της κυβέρνησης πια είναι. Και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ελάχιστη βάση πληρωμής. Κάποιος που έχει 15.000 μόρια και κάνει 15 χρόνια να κάνει τη σχολή του, μπορεί, το Πολυτεχνείο για παράδειγμα, μπορεί, θα τον παίρνατε εσείς να σας φτιάξει μια οικοδομή, ένα σπίτι. Καλά, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Εσείς τον παίρνετε και το κάνετε στελέχη στην παράταξή σας. Πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι η υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή συζητάνε για αναγνώριση τριετών πτυχίων. Αναγνώριση τριετών πτυχίων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συζητάμε ακόμα και για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των κολεγίων με τη σύμβαση της Λισαβόνας, την οποία ο Υπουργός είπε ότι θα θεσπίσει και στη χώρα μας, δηλαδή με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισοτίμηση ακόμα και των κολεγίων με τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Μιλάμε τρίτον για γενίκευση των διδάκτρων από την πίσω πόρτα και στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξεκινάνε με τα προπτυχιακά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές. Και τέταρτο, επίσης σημαντικό, για fast track κλείσιμο τμήματων, ακόμα και για τη δημιουργία τμήματων Frankenstein, όπως αυτό το τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών στην Κομωτινή, που συνενώνει ένα τμήμα φιλολογίας, ένα τμήμα ιστορίας και ένα τμήμα παρευξήνιων σπουδών στο ίδιο τμήμα. Εδώ μιλάμε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο με την ίδια την επιστήμη, όπως και τα άλλα κόμματα που τη στηρίζουν. Για παράδειγμα, είναι πρόσφατες οι δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του άρθρου 16, για δίδακτρα στα προπτυχιακά και προφανώς του ΠΑΣΟΚ που συμφωνεί με την εμπορευματοποίηση της παιδείας και διαφωνεί στα κριτήρια. Αυτό καταλάβατε από την τοποθέτησή μου. Με αυτό ήταν. Ήσταν υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και παζαρεύεται τα κριτήρια. Παζαρεύεται τα κριτήρια με την κυβέρνηση. Στη Σκανδιναβία υπάρχουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και δημόσια πανεπιστήμια και ούτε στα μεν ούτε στα δε κανείς δεν πληρώνει δίδακτρα. Να ξέρετε τι λέτε, γιατί ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο. Παρόλα αυτά, η παιδεία είναι εμπόρευμα. Και αυτό είναι διαφορετικό. Γραμμή. Αν είμαστε υπέρ τη αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ή αν είμαστε με τη συμμετοχή των ιδιωτών από την μπροστά ή την πίσω πόρτα. Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Και κυρίως το τελευταίο. Αποκαλυπτικά θα ήταν εδώ που τα λέμε αν δεν τα γνωρίζαμε. Είναι στοιχεία τα οποία τα συζητάμε πολύ καιρό. Είναι στοιχεία που έχουν παγιωθεί με έναν τρόπο τα τελευταία χρόνια. Έχουν παγιωθεί και είναι αποτέλεσμα τη πολιτική όλων των κυβερνήσεων, τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που μετατρέπει ακόμα και το δικαίωμα στη στέγη σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα για όποιον αντέχει τσέπη του. Και η ουσία του ζητήματος είναι ότι για να μπορέσουν οι νέοι να ανασάνουν
για να μπορέσει η λαϊκή οικογένεια να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι της, πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, οι εταιρείες ακινήτων και οι τράπεζες. Γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη. Δηλαδή δεν μπορεί και οι τράπεζες να βγάζουν ένα δισεκατομμύριο κέρδη το τρίμηνο και ταυτόχρονα να μην γίνονται εξώσεις και πληστηριασμοί, που και αυτοί είναι παράνομοι με βάση τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί η αγορά ακινήτων να βγάζει δισεκατομμύρια κέρδη και την ίδια ώρα να υπάρχουν φτηνά νίκια. Και κυρίως πρέπει να ενισχυθεί η κρατική πολιτική. Για παράδειγμα, έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Υπάρχει εδώ και χρόνια έλλειψη και ένα μαύρο χάλι στις φοιτητικές εστίες. Και ακόμα και αυτές που προαναγγέλλει η κυβέρνηση είναι μέσα με σύμπραξη με ιδιώτες, δηλαδή εστίες με νίκια στην Ελλάδα. Στον δρόμο της σύγκρουσης και του αγώνα μπορούν να δοθούν λύσεις απέναντι στην ακρίβεια και απαντήσεις, και αυτό, αν θέλετε, είναι και το ελπιδοφόρο. Οι φοιτητές που αγωνίζονται, οι αγρότες στα μπλόκα, οι εργαζόμενοι που προετοιμάζονται για απεργία στις 28 του Φλεβάρι, να ενωθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο αγώνα για να παραστηθούν τα δικαιώματά τους.